προτείνουμε ένα νέο τρόπο για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων. Για την μείωση μέχρι και του 100% των τελών ίδρυυσης και αποχέτευσης. Πέραν αυτών που μέχρι σήμερα η ΔΕΙΑ προωθεί και μειώνει σε ειδικές ομάδες συμπατριωτών μας τα τέλη. Για την μείωση των τροφίων των βρεφονηπιακών σταθμών και για τη μείωση των εισιτηρίων των αστικών λεωφορείων μας, υποβάλλεται αίτηση μείωσης ή και απαλλαγής των τελών στην κοινοφελή επιχείρηση κοινωνικής μέρημνας και αλληλεγγύης. Η επιχείρηση με αποφάσεις της από τα συλλογικά όργανα καθορίζει τους κανόνες και τα κριτήρια του αιτήματος και ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων της αίτησης. Η επιχείρηση καταβάλει τα αντίστοιχα τέλη της μείωσης από τον προϋπολογισμό της στους αντίστοιχους φορείς που οφείλουν να μειώσουν τα τέλη και εισηγείται ένα εξάμεινο στο Δημοτικό Συμβούλιο την αύξηση των επιχορηγήσεων με την αντίστοιχη μείωση των τελών. Με τις προτινόμενες ρυθμίσεις για το έτος 2012 μειώνονται τα δημοτικά έσοδα κατά 450.000 ευρώ. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι με ιδιαίτερα σοβαρά κίνητρα που ωφελούν την ανάπτυξη μειώνουμε κατά 10% και κατά 40% τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων. Επίσης γνωρίζετε ότι με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μειώσαμε κατά 52% τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού στις βιοτεχνίες μας, οι οποίες υφίστανται ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα από την παρατηνόμενη οικονομική κρίση. Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να μειώσει κατά 10% τα ενίκια των δημοτικών καταστημάτων για το έτος 2012. Παράλληλα, δημιουργούμε μόνιμη επιτροπή που θα συμμετέχει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, η Δημοτική Αστυνομία και ο Εμπορικός Σύλλογός μας, ώστε να παταχθεί το παρεμπόριο και το πλανόδιο εμπόριο που είναι αιτίες μείωσης των εισοδημάτων που, όπως αντιλαμβανόμαστε αυτή την περίοδο, είναι άδικο να υπάρχει. Και ανακοινώνουμε με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μια σειρά ακινήτων της δημοτικής μας περιουσίας που παραχωρούνται ή θα παραχωρηθούν σε ομάδες νέων συμπατριωτών μας για την σύσταση και την λειτουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει μια δεύτερη μεγάλη φάση επιμόρφωσης και κατάρτισης και προετοιμασίας των νέων συμπατριωτών μας στην δημιουργία επιχειρήσεων καινοτομίας περισσότερο, αλλά και κυρίως επιχειρήσεων που θα ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα με σκοπό να αρχίσουν τη δραστηριοποίησή τους και την ανάπτυξή τους προς αυτές τις κατευθύνσεις. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα μέσα σε όλα αυτά που προτείνονται είναι η ενεργοποίηση ενός συγκεκριμένου άρθρου του νόμου για τον Καλλικράτη που αφορά την καθαριότητα των ιδιωτικών και ελεύθερων χώρων εντός των σχεδίων πόλης. Από φέτος ξεκινάει η προσπάθεια μεταφοράς της ευθύνης στους συμπατριώτες μας που έχουν στην ιδιοκτησία τους ελεύθερα οικόπεδα. Την ευθύνη την αναλαμβάνει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, συνεπικουρούμενη από τη Δημοτική Αστυνομία. Άμεσα θα ενημερωθούν οι δημότες μας, οι συμπατριώτες μας, ότι οφείλουν να έχουν καθαρούς
τους χώρους αυτούς και στο ενδεχόμενο μη υιοθέτησης της πρότασής μας, η ίδια υπηρεσία με βάση τις διαδικασίες του νόμου θα προχωρήσει στον καθαρισμό τους. Ιδιαίτερη σημασία δίδουμε, είναι το τελευταίο θέμα που αφορά την δημιουργία γραφείου συμβουλευτικής και προσανατολισμού, γραφείο δηλαδή απασχόλησης. Υπάρχει σχετική εισήγηση που έχει συντάξει το τοπικό συμβούλιο και μέσα στις προσεχείς ημέρες θα αρχίσει να λειτουργεί στην Οδό Κανάρη με σκοπό όχι μόνο να αποτυπώσουμε με πλήρη τρόπο τη σημερινή κατάσταση, όχι μόνο να στηρίξουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα και να αξιοποιήσουμε τα κεφάλαια που από ό,τι φαίνεται θα διαθέσει η Ελληνική Πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Κλείνοντας και έχοντας στα χέρια σας τις συγκεκριμένες εισηγήσεις, θα ήθελα να σας πω τα εξής. Είναι βέβαιο ότι και η περιοχή μας, όπως και όλη η Ελλάδα, θα περάσει από δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις. Εμείς και η κοινωνία μας, οι συμπατριώτες μας, πέρα από τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν, θα πρέπει να δουν το μέλλον με αισιοδοξία. Θα πρέπει να δουν ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι μόνοι μας, σε συνεργασία με τη συνεργασία όλων, μπορούμε να βρούμε νέες διεξόδους και να ανοίξουμε νέες πύλες, νέες πόρτες και για την απασχόληση και για την ανάπτυξη του τόπου μας. Ο πλούτος του νησιού μας είναι δεδομένος, ο πλούτος της κοινωνίας μας επίσης, οι νέοι άνθρωποι είναι οι δυνατοί και ισχυροί να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, να αντισταθούν και να προχωρήσουν προς τα πρώτα με θετικές προτάσεις, με θετικές απόψεις, με θετικούς στόχους. Σας ευχαριστώ.